Κώστα, γεια σας από την Σεζέν. Να ευχαριστήσω τον Γιαννούλη Λαρετζάκη που είναι μαζί μας. Λοιπόν, 7 από τις διαφοράς που δεν έφτασαν. Και πριν ξεκινήσω οτιδήποτε άλλο να ρωτάω τον Λάρη αλλά και τον Κώστα που θα μας μιλήσει σε λίγο, να πω ότι η πρόκριση δεν χάθηκε σήμερα. Η πρόκριση χάθηκε στο παιδί με τη Βραζιλία. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για κάθε αθλητή να φτάνει στην πηγή, να μην πίνει νερό, παρά την τιτάνια προσπάθεια που έγινε σήμερα. Με αντίξει ο συνθήκες θα τα συζητήσουμε αυτά συνέχεια. Και okay, είναι πολύ κοινό το από αυτό που θα πω, αλλά θα ήθελα πραγματικά να μας πεις ποιες είναι αυτή η σκέψη σου. Σε απογοήτευση, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, είχαμε αρκετές ευκαιρίες στους 10 πόντους να πάμε το παιχνίδι και στους 12 το είχαμε φτάσει. Τίποτα, απογοήτευση, δεν έχω να πω, δεν να σου πω πολλά. Μπήκαμε με πολύ μεγάλη ενέργεια σήμερα στο παιχνίδι. Με τεράστια ενέργεια. Το οποίο το μάτσαραν οι Τσέχοι με τη γνωστή πειθαρχία τους, με την προσήλωση στο στόχο κτλ. Έγιναν πράγματα. Φάουλ ίσως που δεν έγιναν. Θα δείτε και ίσως και στο replay τα δύο φάουλ του Αντετοκούνμπο δεν ήταν σε καμιά περίπτωση. Ένα αντιαθλητικό εδώ που δεν του δόθηκε. Και κάποια στιγμή που εγώ μπορώ να πω να πεις στη γνώμη σου είναι τα rebound που χάσαμε κατά κράτος στο πρώτο ημίχρονο. 10 rebound διαφορά 20 με 10. Και η ευστοχία της βολών, των βολών στην Τσεχία από το 65% στο τουρνουά φτάσαν στο 100% και εμείς από το 75% πήγαμε στο 56%. Άξα, τώρα τεχνικά κομμάτια δεν μπορώ να σου πω κάτι. Σίγουρα το θέλαμε, το παιχνίδι το πιστεύαμε, ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά. Άξα, μετά δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να σου πω τώρα κάτι. Χάσαμε την πρόκριση, τέλος. Τώρα και να πούμε, οκ. Okay. Νομίζω ότι είναι ένα σενάριο που κανένας μας και κανένας σας δεν είχε σκεφτεί πριν από το ξεκίνημα του τουρνουά. Θα χάναμε την πρόκριση στους 8. Ακριβώς, εντάξει. Είμαστε απογοητευμένοι, κρίμα, συγγνώμη από όλους, αλλά τώρα δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν απολογεί. Είπε συγγνώμη, θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος λόγος να απολογηθείτε σε κάποιον? Εντάξει, σίγουρα είχαμε όλοι οι Έλληνες είχαμε προσδοκίες. Αυτή η ομάδα είχε πολλές δυνατότητες και δεν τα καταφέραμε. Απλά πράγματα. Δεν ξέρω. Το κλίμα στα αποδυτήρια χθες και σήμερα ή στο ξενοδοχείο, ποιο ήταν ότι έχουμε τη δυνατότητα, ποιο ήταν? Μια χαρά, ήμασταν όλοι πολύ δεμένοι, πολύ ενωμένοι, όλοι το πιστεύαμε. Το δείξαμε αυτό στο ξεκίνημα, όλοι ήμασταν ένα για την νίκη για να πάμε να καλύψουμε και τη διαφορά. Δεν έγινε, ήταν και μια διαφορά αρκετά σχετικά υψηλή. Εντάξει, δεν ξέρω τι να σου πω. Τι πιστεύεις ότι έγινε λάθος? Ουσιαστικά πληρώσαμε την ιστορία με τη Βραζιλία. Αυτό τον απότομο που χάσαμε. Μα εννοείται ότι μας στήχησε αυτό σίγουρα, ότι ήταν μια κακή ήττα, αλλά είχαμε και ευκαιρία και τώρα. Είχαμε ευκαιρία. Ακούγεται ότι σ' άρεσε η ερώτηση, αλλά πιστεύεις ότι πρέπει να πούμε ότι να παραδεχτούμε, να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να πούμε ότι αποτύχαμε σε αυτό το τουρνουά με βάση το υλικό που είχαμε? Σίγουρα, πιστεύω πως ναι, αποτύχαμε, ναι. Άμα δεν περάσαμε, αφού δεν πήγαμε και στην οκτάδα, αποτύχαμε. Για σένα ήταν ένα μεγάλο τουρνουά. Τώρα για μένα άσετε. Τώρα τι με ρωτάς για μένα. Χάσαμε τώρα ότι αποκλειστήκαμε, αύριο πάμε σπίτι μας. Δεν υπάρχουν κάτι άλλο λόγια. Αυτά τώρα δεν έχω να πω κάτι άλλο, συγγνώμη. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες και με τον Τόμας Αντωνάς και αμέσως μετά θα έχουμε τον Θανάση Κουρτόπουλο. Λοιπόν, Τόμας, congratulations for the victory. So, it was a victory. No, it was a victory. I really mean that because you lost, but you are in the eighth first. You still eight. Have to wait if America win. Yes, so. yes. Typically yes, typically yeah, yes. I don't want to celebrate too early, okay, but okay. Thank you. Tell, good game for us. Tell us about your team. Tell about your team. You came here, you beat Turkey, you lost by a margin that you can hope that you will pass. Yeah. Tell us about your team. I mean, I'm very proud of them. You know, we came here, no one expected anything from us. And even if we don't go to quarterfinal, I'll be so happy for them. But we are in a great situation to make a history for our country. And I'm very proud of that group of guys. Did you expect that before the tournament? No, we didn't expect anything, especially without Jan Vesel. You know, yes. That's one of our best players, obviously. Very big absence for us. But I think those guys, you know, step up. And they took a bigger responsibility and they showed that we can actually play basketball in our country. You feel as the leader of this team? Yeah, I mean, I've been with the national team for so the long. Guys follow, yes. Guys follow me and they have confidence in me. I didn't have a good shooting night, but at the end, you know, I took some big shots because I have the confidence from them and that helps me throughout the game. Thank you for being with us. Thank you very much. Thanks. Θα έρθει ο Θανάσης Κουρτόπουλος να σας πω ότι εγώ του είπα ότι είναι νίκη. Συνεχίζω να το καταλάβει. Διότι για αυτούς είναι μια νίκη, αλλά πολύ σωστά μου είπε ότι ας περιμένουμε και τι θα γίνει στο μάτς Ηνωμένων Πολιτειών Βραζιλίας. Γιατί είπαμε ότι από εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, coach,
τυπικά νίκη, ουσιαστικά είμαστε έξω. Τι να την κάνεις την νίκη, τελειώσαμε. Ένα κακό ημίχρονο με τη Βραζιλία που χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, το πληρώσαμε για όλο το τουρνουά. Με τα καλά και με τα κακά που παρουσιάσαμε τις υπόλοιπες στιγμές, το σημαντικό ήταν αυτό. Και δυστυχώς αυτό επιβάρυνε πάρα πολύ και την όλη αυτοπεποίθηση της ομάδας. Δεν ξέρω, δεν μπορέσαμε να κάνουμε την επαναφορά. Και το πληρώσαμε παρά την νίκη σήμερα. Και σήμερα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Για μία ακόμη φορά δεν τελειώσαμε φάσεις έτσι όπως θα έπρεπε. Εντάξει, δεν πήραμε και κάποια σφυρίγματα που πιστεύω ότι αξίζαμε να πάρουμε. Είμαστε πίσω στις βολές από τους Τσέχους. Εντάξει. Τι να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Για μας, εμείς δουλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί, επιτελείο, παίχτες, τα πάντα σε πολύ καλή ατμόσφαιρα. Δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν μας δικαιώσε. Βασικά υπεύθυνος για αυτό το κομμάτι είμαι εγώ, γιατί η μηγορία είναι δεδομένη, το ξέρουμε όλοι εδώ και μέρες. Από εκεί πέρα, εντάξει, εγώ με τα παιδιά έχουμε να πούμε 2-3 πράγματα μεταξύ μας, να ολοκληρώσουμε αυτή τη φάση, αυτή τη συνεργασία. Λυπάμαι πάρα πολύ που απογοητεύσαμε και δεν κάλυψαμε τις προσδοκίες του κόσμου και νομίζω το ίδιο λυπούνται και όλοι οι παίχτες. Είπες ότι θα πεις coach μερικά πράγματα με τους παίχτες. Αυτά που θα μπορούσε να πεις και σε εμάς, ποια θα είναι? Εντάξει, κοίταξε, με τους παίχτες έχουμε ένα διαφορετικό είδος συζήτησης και μπαίνουμε και λίγο σε πράγματα πιο προσωπικά, πιο αν θέλεις της παρέας, να το πούμε έτσι. Με εσάς δεν έχω τι άλλο να πω. Εντάξει, νομίζω ότι προσπαθήσαμε σκληρά όλο το επιτελείο να κάνουμε τη δουλειά μας. Έχουμε κατηγορηθεί για τα πάντα και για όλα. Μπορεί και να έχουν και δίκιο. Μπορεί και εμείς να φταίμε παραπάνω. Ίσως να μην εμπνεύσαμε. Δεν ξέρω, έλλειψη εμπειρίας, όλα αυτά που μας έχουν καταλογίσει. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι 15 μέρες τώρα δουλεύουμε στα σκυλιά προκειμένου να καλύψουμε τις υποχρεώσεις της ομάδας. Και από εκεί πέρα θέλω να πω και ευχαριστώ στους παίχτες μου, γιατί με τη συνεργασία μας και τον τρόπο που λειτουργήσανε προσωπικά εμένα με τιμήσανε. Και θέλω να τους ευχαριστήσω γι' αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αν μπορούσες τώρα να πας πίσω το χρόνο και να άλλαζες κάτι, ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό? Τι να αλλάξω κάτι, εντάξει. Τώρα κατόπιν ερωτήσεις πολλά μπορούμε να πούμε. Η ομάδα έχει σχεδιαστεί με έναν παίκτη που πιστεύω θα μπορούσε να μας δώσει μια ανάσα, τον Tyler Dorsey, σε αυτό το κομμάτι. Τη στιγμή που δεν ήρθε αυτός, αποφασίσαμε να πάμε με τα forward, έχοντας περισσότερη εμπιστοσύνη σε κάποια παιδιά με βάση την αγωνιστικότητα που έχουν, το πάθος για την ομάδα, το πάθος για την άμυνα, για όλα αυτά, και να φτιάξουμε ένα τέτοιο σχήμα. Εντάξει, μπορεί ο Κώστα Παπα-Νικολάου να μην ήταν αποτελεσματικό στα σουτ, όμως η δουλειά που έκανε για την ομάδα ήταν τεράστια και του το είπα. Του λέω: δουλεύεις όπως δουλεύει η καρδιά στον ανθρώπινο οργανισμό, κάνεις τα πάντα. Λοιπόν, δεν θέλω ούτε να στεναχωριέται ούτε να αγχώνεται γιατί έχασε δύο σουτ. Το σουτ έτσι είναι: μία μέρα θα μπει, μία μέρα δεν θα μπει. Έπρεπε να είχαμε δουλέψει πιο ομαδικά, πιο σωστά, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε την αδυναμία αυτή. Είμαι πρώτο εμένα, όπως λέω και πάλι. Και γι' αυτό δεν έχω να πω κάτι παραπέρα. Εντάξει, κάπου εδώ τελειώνουμε. Αυτή η δεκαετία που η Ελλάδα είναι μακριά από τη διάκριση, τι πιστεύεις ότι φταίει στο ελληνικό μπάσκετ? Εντάξει, τι πιστεύω ότι φταίει στο ελληνικό μπάσκετ? Δεν ξέρω τι φταίει στο ελληνικό μπάσκετ. Σίγουρα πάντως η Ελλάδα δεν έχει πλέον τη στήριξη που είχε παλιότερα και το στάτους που είχε παλιότερα στον αγωνιστικό χώρο μέσα. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Ήταν σαφές σήμερα με τους διαιτητές. Όχι μόνο σήμερα, τουλάχιστον τα 6 χρόνια που είμαι εγώ στην εθνική ομάδα σε διάφορα πόστα, το θέμα είναι παρατεταμένο. Οπότε εντάξει, εγώ γι' αυτό και δεν το σχολιάζω άμα δείτε σε κανένα παιχνίδι. Από εκεί πέρα, αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε έναν κορμό ο οποίος πραγματικά έχει τη διάθεση να αγαπάει και να έρθει να παίξει για την εθνική ομάδα χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς καμία. Να μην συγκρατείται σε τίποτα, να δίνει το 100%. Λοιπόν, υπάρχουν παιδιά, δεν ξέρω και πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Από εκεί πέρα, ελπίζω όλοι αυτοί που θα συμμετάσχουν να έχουν την αγάπη για την εθνική ομάδα και να λειτουργήσουν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κώστα, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνεργασία. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για όλα.